κλουτ. Πέφτουν οι συνέχεια αυτές οι μαλακίες. Ήταν λίγο κάγκουρας αυτός που το είχε. Έλα λοιπόν να κλείσω αυτό. Ρε αυτό είναι, τρελός. Ξέρεις ποιον είναι αυτός. Αυτό είναι της γιαγιάς μου της Μαρίκας. Καλά τώρα όλα αυτά θα ακούγονται στο βίντεο. Γαμώ. Για τον ανεμιστήρα λέω. Είναι της γιαγιάς μου της Μαρίκας. Παίζει να είναι και... Άνετα. Εγώ τον έχω 20 χρόνια. Το 2000 είχε πειρά γιαγιά μου. Σαν τους επισκέπτες που πάνε στον Κοντοπίδη είσαι. Δεν μιλάνε. Μιλάει αυτός ο μαλάκας εκεί. Δεν βλέπεις Κοντοπίδη στο YouTube. Ούτε σένα λέει δεν βλέπω. Έχω χάσει επεισόδια. Ναι, εντάξει. Τι να δεις, ρε. Που το σπάσα. Πάλι το σπάσα. Μπιέλα. Συγχαρητήρια. Με τη μία καρφή, μπιέλα. Τα μπήκανε. Ματσόλεν. Και αυτό τώρα γιατί το γυάλισα και έχει ζεσταθεί και έχει μεγαλώσει σε σχέση με το... Ωραίο. Λοιπόν, τι έγινε. Επειδή ο κύλινδρος είναι πολύ ωριακός. Πολύ, τέλος πάντων, είναι ωριακός. Άμα δεις όταν βάζεις το μπουζόνι μέσα, δεν τα αφήνει να περάσει. Και εδώ νομίζω. Όχι, εδώ είναι εντάξει. Εδώ είναι εντάξει. Εκεί πάει αέρα. Οπότε, το πάνω το μπουζόνι, το βιδώνουμε. Είναι το σωστό, ναι. Οπότε ναι, το βιδώνεις έτσι τέρμα. Και σημαδεύεις λίγο την εσωτερική πλευρά σε αυτό το φουσκωματάκι που κάνει εδώ, το οποίο μπορεί να σου προκαλέσει πρόβλημα να πάει να σφίξει ο κύλιδρος να βρίσκει εκεί πάνω, όπως είπαμε πριν, που δεν περνάει από αυτή την τρύπα εδώ, και είναι από αυτήν εδώ, εδώ πέρα. Αυτό θα βρίσκεται κάπως έτσι, εκεί, άρα θα είναι φαγωμένο και θα πάει να σφίξει ο κύλιδρος σωστά εκεί πέρα. Δεν θα το εμποδίζει. Λοιπόν, το έφαγα εδώ. Οπότε τώρα να δεις, τσακ, πάει και περνάει αέρα μέσα. Καθαρίζουμε καλά τα κομμάτια. Και η μαλακία ξέρεις ποια είναι τώρα, όταν αλλάζουν τα πλάνα σου, καταλήγεις να έχεις διάφορα θέματα. Λοιπόν, όπως βλέπετε ξαναπήγα στην iRacing στον Άγγελο. Εντάξει, ο τύπος έχει όλες τις λύσεις και τα ξέρε, αλλά εγώ δεν ήξερα και δεν ρώτησα. Τέλος πάντων, όταν είχα ξεκινήσει... Καίμω τα κουνούπια σου. Όταν είχα ξεκινήσει τη φάση με ότι θα φτιάξω ένα άλλο μοτέρ και τα λοιπά, δεν έλεγα, δεν είχα προβλέψει, ας πούμε, ότι θα βάλω CDI κεφαλή. Και εφόσον δεν είχα προβλέψει ότι θα βάλω CDI κεφαλή, δεν ήξερα και γενικότερα τι παίζει με τις CDI κεφαλές. Οπότε στην πορεία έμαθα ότι CDI η κεφαλή δεν μπαίνει bolt-on που λένε με τη μία πάνω στο μοτέρ. Δηλαδή δεν ταιριάζει ακριβώς. Ένα από τα μπουζόνια της είναι λίγο πιο... Τέλος πάντων, είναι αλλού, δεν είναι στη θέση που είναι αυτά. Και αυτή την πληροφορία μου την έδωσε ο Σερνταλής. Ο Σερνταλής ο Γιώργος, κάποιοι θα τον ξέρετε ίσως. Ο Σερνταλής ο Γιώργος είναι ο Σερνταλής Superflow
Έτσι. Είναι η σελίδα του στο Facebook. Γιατί εντάξει τώρα, σε τέτοιο μοτέρ και όταν έχω μια καινούργια κεφαλή, δεν θα κάτσω τώρα να την σκαλίσω μόνος μου, οπότε την πήγα στο Σεβδαλή και μου έκανε τη ροϊκή. Αυτός μου είπε ότι η κεφαλή δεν κάνει, δεν μπαίνει με τη μία και ότι θα χρειαστεί να μεταφέρω το ένα το μπουζονάκι. Εγώ ουσιαστικά δεν είχα ιδέα ότι δεν έμπαινε η κεφαλή επάνω. Μάλλον, κοιτάξτε, μπαίνει, αλλά τα μπουζόνια λίγο ζορίζονται, οπότε εγώ δεν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Την πήγα στον Άγγελο και μου την έφτιαξε. Όμως, αλλάζοντας κεφαλή, και το πιστόνι που είχα δεν έκανε. Πήρα ένα άλλο πιστόνι, γιατί στο άλλο είχαμε κάνει τσέπες, ιστορίες. Πήρα ένα άλλο πιστόνι να είναι για την κεφαλή αυτή, για τη CDI δηλαδή, γιατί όταν είχα πάει τότε είχα πει ότι θα του βάλω κεφαλή άστρα και μου φτιάξε ο άνθρωπος ένα πιστόνι για κεφαλή άστρα. Αλλά όπως είπαμε αυτό το σχέδιο άλλαξε στην πορεία. Έφτιαξα οπότε και ένα πιστόνι με τσέπες για την κεφαλή τη CDI. Άρα τώρα τι γίνεται. Τώρα θα πάω να κάνω ένα τεστ φυτα, στο πούμε, θα τα βάλω όλα πάνω και θα κοιτάξω να δω αν το πιστόνι βρίσκει καθ' οποιονδήποτε τρόπο, αν και δεν πιστεύω τώρα με τέτοιες τσέπες εδώ πέρα, καθ' οποιονδήποτε τρόπο βρίσκει στις βαλβίδες. Αλλά για να κάνω αυτό το τεστ φυτ θα πρέπει να φτιάξω την κεφαλή. Για να φτιάξω όμως την κεφαλή θα χρειαστώ τα εντόστια της, όπως καταλαβαίνετε τώρα σε αυτές τις κεφαλές δεν είναι και πολύ καλά. Άρα το μόνο που θα κρατήσω είναι οι βαλβίδες, οι οποίες ο Γιώργος μου είπε ότι είναι καλής ποιότητας. Φαίνεται δηλαδή να είναι καλής ποιότητας, άρα θα τις κρατήσω αυτές. Αλλά κοκοράκια εδώ, τα σουξου μουξου, θα τα βάλω από άστρα κεφάλι. Μην ξεχάσετε πάντα να τσεκάρετε και τη στεγανότητα. Αν και εντάξει, εγώ τώρα την πήρα από τον Σεβδαλή τη μια μέρα και από την άλλη από τον Άγγελο, οι οποίοι και οι δύο το τσεκάρανε. Για να το τσεκάρουμε, ρίχνουμε από εδώ το υγρό, μέσα από την εισαγωγή και βλέπουμε αν στάζει από κάτω και αντίστοιχα το κάνουμε και για την εξαγωγή. Αυτά είναι σκληρά, πολύ σκληρά βασικά. Ελαττήρια και ο Άγγελος μου παίρνουν μονά, κάνουν τη δουλειά τους μια χαρά. 11 minutes later. Ωραία φίλε, σκληρά Ωραία μάγκα μου, δεν θα μπει με τίποτα Μπήκε. Όχι ρε μαλάκα. Όχι ρε πούστη. 1 hour later. Τέλεια. Λοιπόν. Με κοκοράκια. Γιατί ούτως άλλως θα βλέπω και παίζουν. Τώρα θέλουμε κύλινδρο. Λοιπόν, τώρα κοίταξε να δεις. Λοιπόν. Ωραίος. Το τρίτο μπαίνει σχετικά εύκολα πάντα. Μπήκανε γιατί έχω βάλει και τους οδηγούς τέλος πάντων. Τους μισοέφαγα για να τους βάλω. Τουλάχιστον σε ένα πρώτο fit που έκανα μπαίνανε κανονικά. Ωραίος. Μη σου πω, θα θέλει και πιο λεπτή φλάτζα πίσω από αυτή που έχω βάλει. Γιατί βλέπω εδώ
Εντάξει, θα σφίξει βέβαια, δεν είναι. Αλλά όσο και να σφίξει, δεν έχετε πρόσωπο. Σε λεπτή έχουμε. Μια χάρτη. Αυτή θα βάλω. Πάλι έξω. Αυτά είναι. Θέλει πολύ υπομονή αυτό, παιδιά. Το αυτό με τους οδηγούς είναι δικό μου σκάλωμα, έτσι. Θέλω να έχει οδηγούς, δηλαδή. Αυτό είναι το θέμα μου εμένα, ας πούμε. Πάμε πάλι. Διαφορά τώρα είναι αυτή, ότι με τη φλάτζα, τη λεπτή, έχω έρθει πρόσωπο. Φοβάμαι, όταν σφίξω. Εντάξει, έχει λίγο ακόμα, έχει. Αλλά αυτό είναι το σωστό. Όταν σφίξεις, θα δείξει. Αυτό τώρα θα το σφίξω με την αμόχλητα αυτή τη φορά, δεν θα το κάνουμε όπως να είναι. Να βάλουμε και την κεφαλή επάνω. Γιατί θα έχει και φλάτζα κεφαλής. Οπότε, ναι, σωστά. Θα κάνουμε και κάτι άλλο. Θα μετρήσουμε και την απόσταση της βαλβίδας από το πιστόνι. Δηλαδή θα βάλω την κεφαλή επάνω. Θα βάλω βασικά εδώ λίγη πλαστελίνη, θα βάλω την κεφαλή επάνω, θα το χρονίσω κανονικά και θα γυρίσω το μοτέρ να δω αν τυχόν βρίσκει η βαλβίδα πάνω στο πιστόνι. Δεν νομίζω ότι θα βρίσκει, γιατί είναι αρκετά μεγάλες τσέπες. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι η φλάτζα που θα βάλω. Τώρα εδώ πέρα είναι 0,5 χιλιοστά. Δεν μπορώ όμως να τη βάλω τώρα και να την πατήσω, γιατί αυτή αν την πατήσεις μετά δεν ξαναμπαίνει. Έχει αυτά εδώ τα βαθουλώματα, εν πάση περιπτώσει, και τις ιστορίες εδώ, που άμα την πατήσεις τελείωσε, δεν ξαναμπαίνει. Βλέπω βέβαια και κάποια άλλα θέματα τώρα. Honda Astra Supra λέει. Κάτσε το, γιατί και αυτή δεν μου δίνει εδώ να βάλω λαστιχάκι. Τη μεγάλη τρύπα. Θα το δούμε. Πως κάθεται, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή εδώ θα πάρω ένα φύλλο αυθηνής, το οποίο πρέπει να είναι 0,5, όσο μπορούμε τώρα εμείς να μετρήσουμε. Εδώ δεν είναι, είναι 0,2, άρα θα πάρω δύο τέτοια, μας κάνουν 0,5, ορίστε. Θα πάρω δύο φυλλαράκια αυθηνής και θα τα βάλω εδώ να σφίξω, να δω τι γίνεται και αν βρίσκει το πιστόνι. Παίρνουμε λίγη πλαστελίνη. Δεν χρειάζεται πολύ. Θα γεμίσει εδώ η μπόμπα του πιστονιού. Τι, η τσέπη του πιστονιού, και λέω η μπόμπα. Λοιπόν, μετά θέλει λίγο λαδάκι και το βάζεις πάνω στην πλαστελίνη, ώστε όταν η βαλβίδα βρει επάνω να μην κολλήσει η πλαστελίνη εκεί, να κάνει το σημάδι και να φύγει. Γιατί το πρόβλημά μας δεν είναι μόνο αν θα βρει τώρα. Το θέμα είναι αν όταν το μηχανάκι είναι ζεστό, που τα μέταλλα διαστέλλονται, αν θα βρίσκει και τότε. Λοιπόν, έβαλα και τον κεντροφόρο εδώ. Δυστυχώς είναι ένα πλήρες δέσιμο αυτή η διαδικασία, χωρίς κόλλες, λαστιχάκια και σκατάκια. Οπα. Είπαμε, θέλουμε και μια φλάτζα. Υποτυπώδη μεν, αλλά τι θέλουμε.
ορίστε. Έτσι, μπήκε εκεί. Παλεύω αρκετή ώρα να βρω πώς να μην μπω τώρα, μην αρχίσω να βρίζω ή να αρχίσω. Πώς το διάλο μπαίνει αυτή η μαλακία. Οπότε βάζουμε και το καπάκι. Λοιπόν, έβαλα πρόχειρο το βολάνε πάνω, έβαλα και τον κεντροφόρο, χρόνισα, ρύθμισα και βαλβίδες. Εδώ μου φαίνεται ένα περίεργο πράγμα ότι πάει αυτό τόσο πολύ πέρα δόθε. Την έχω βάλει αυτή τη βλακεία μέσα, τέλος πάντων, που είναι για όταν έχει εκείνο το stop για τις ανάποδες ή τέτοια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πλήρη περιστροφή, να δούμε αν θα βρει κάπου το πιστόνι κτλ. Πώς γυρνάει αυτό, νομίζω έτσι. Οπα. Μαγκώσαμε. Κάπου μαγκώσε. Για κάτσε. Γιατί έτσι. Κάπου χτυπάει κάτι. Κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν βρίσκει. Κάτι συμβαίνει με την καθένα. Κάτι σαν να πηδάει δόντι. Όχι. Αυτό το τάκ που κάνει εδώ και την ελευθερώνει, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Δεν το τύρα έχω βάλει. Κάτι άλλο συμβαίνει. Γιατί κάνει μια περιστροφή. Εδώ κάτι γίνεται. Και είναι τρομερά χαλαρή η καθένα. Τι έγινε τώρα, κάτι άλλο συμβαίνει. Σαν να μαγκώνει κάπου μέσα κάτι. Εδώ κάτι γίνεται όμως, ναι. Είναι λάθος ο χρονισμός. Μπορεί να βρίσκω τόσο πολύ πάνω στο πιστόνι. Γιατί νομίζω ότι βλέπω τη βαλβίδα να βρίσκει πάνω στο πιστόνι. Relight my fire. Φαίνεται πως η βαλβίδα επάνω, έχω την εντύπωση ότι και έχει κάνει ένα σημαδάκι η βαλβίδα. Νομίζω πως βρίσκει η βαλβίδα, πολύ δυνατό φως, νομίζω ότι βρίσκει η βαλβίδα εδώ πάνω. Δεν θυμάμαι να το είχε αυτό το σημαδάκι. Νομίζω βρίσκει εκεί. Στο επόμενο.